Στην Οδεία στην Ανδρίτσεν, άγνωστος έβαλε σε τσουβάλια 18 κουτάβια και τα πέταξε στον κρεμό. Τα σκυλάκια εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής και αστυνομικοί. Όπου με κλειστά μάτια είναι. Έχουν ανοίξει και λίγο, πάλι καλά. Μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης Κρεσταίνων έχουν μόλις ανασύρει από τον κρεμό τα τσουβάλια με τα νεογέννητα σκυλάκια, τα οποία ο ασυνείδητος δράστης είχε πετάξει λίγη ώρα νωρίτερα με σκοπό να τα θανατώσει. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας κάτοικος είδε έναν άγνωστο άνδρα με ένα σημείο αγροτικό όχημα να σταματάει στο σημείο, να βγάζει από την καρότσα τα τσουβάλια και να τα πετάει στο ρέμα. Αρχικά θεώρησε ότι πρόκειτο για σκουπίδια ή μπάζα. Η περιέργειά του τον οδήγησε ευτυχώς στο σημείο που άκουσε τις φωνές των νεογέννητων σκυλιών. Κατέβηκα κάτω στον κρεμό στα 60 μέτρα για να διασώσουμε αυτά τα κουτάβια. Όταν ανεβήκαμε πάνω, είδαμε ότι είναι σώα τα κουτάβια, εκτός από ένα που ήταν χτυπημένο. Τα μέλη του συλλόγου συνόδευσαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος. Το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης των μικρών ζώων δημοσιοποίησε το zoosos.gr. Μένει να δούμε αν θα βρεθεί ο δράστης, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν είχε καταγράψει την πινακίδα του οχήματος. Είναι δυστυχώς άλλο ένα φοβερό έγκλημα στον νομό Ηλίας, ένα από τα πολλά που γίνονται και εκεί. Πυροβολημένα, σκοτωμένα, κακοποιημένα, πεταμένα σε γκρεμούς, πεταμένα στη θάλασσα, και παρόλο που όλα τα ζωοφιλικά σωματεία, οι εθελοντές τρέχουν αλόφρονες κάθε μέρα να προλάβουν, οι 300 της Βουλής δεν ψηφίζουν τη συνταγματική αναθεώρηση για την προστασία των ζώων στην Ελλάδα. Την υπόθεση της εγκατάλειψης των 18 κουταβιών διερευνούν οι αστυνομικοί του τμήματος Ανδρίτσενας. Τα νεογέννητα ζώα ανέλαβαν να φροντίσουν εθελοντές κτηνίατροι έως ότου υιοθετηθούν.